άλλο άσχετο θα ακούσω, ρε παιδιά. Πραγματικά, τι να πω. Όταν ήμουν σε σχέση, το ξέρατε όλοι. Αν και κανονικά δεν θα έπρεπε να δίνω λογαριασμό σε κανένα, νομίζω, αλλά μόνη μου είμαι. Και βαριέμαι να ακούω βλακίες. Είναι η απάντηση της Έλληνας Παπαβασιλείου στις φήμες που θέλουν την παρουσιάστρια το τελευταίο διάστημα να είναι κοντά με τον DJ Valentino. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε την Έλενα φανερά ενοχλημένη σε σχόλια που αφορούν στην προσωπική της ζωή. Από πού βγήκε αυτό το ανέκδοτο, για ποιο λόγο, γιατί, ακούω, τι να σου πω. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πιο σοβαρά προβλήματα από το να ασχολούμαστε τώρα και με ποιον αν βγαίνω, πόσο μάλλον αν είναι και ψέμα και να βγάζουμε μυθιστορήματα, τι να πω. Πολλές φορές είναι κουραστικό, ξαφνιάζομαι και αναρωτιέμαι κι εγώ πού βγάζουν διάφοροι διάφορα. Τι δεν έχει ακούσει φέτος η Έλενα τόσο για την προσωπική της ζωή όσο και για τα επαγγελματικά της. Η ίδια όμως προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. Εγώ δεν θα σταθώ τώρα σε αυτά. Θα σταθώ να δω τα πράγματα θετικά. Εγώ χαίρομαι που έχω δουλειά και καλή δουλειά θεωρώ. Σε μια πολύ δύσκολη εποχή και εγώ είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Και αν κάποιοι θέλουν να μου το χαλάσουν, φτάνει. Με ενδιαφέρει να είναι καλά η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, οι φίλοι μου και όλος ο κόσμος. Αυτοί που είναι άσχημα να κάτσουν να βράσουν μόνοι τους στο ζουμί τους. Πάγο βάζει στους επικριτές της η σεξι παρουσιάστρια και μπορεί να μην την είδαμε να χορεύει στον πάγο. Είναι πολύ πιθανό όμως να την δούμε στο παρκέ του Dancing, καθώς το όνομά της είναι πρώτο στη λίστα. Σου είχε γίνει ήδη πρόταση. Και θα σε δούμε στο παρκέ. Λες. Λέω. Μένει να χανεί λοιπόν. Ότι είναι ωραίο πρόγραμμα, είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα, αν ρωτάς αυτό. Και το Θεμάκο τον παρακολουθούσα. Βέβαια, αυτός δεν ήταν στο παρκέ, αυτός ήταν στο πάγο. Αλλά παρόλα αυτά τον στηρίζαμε όλοι μαζί, έχω να σου πω. Οπότε τώρα, αν πας, θα σε στηρίζει όλη η ομάδα, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Αν πάω, εύχομαι πως ναι. Και θα είσαι, θα πω εγώ, και από τις 6 παρουσίες στο παρκέ του σοου χορού. Πολύ το προχωρήσαμε. Κάτσε να δούμε πρώτα τι θα γίνει. Θα πάω, το ξέρω εγώ, το έχω μάθει. Βλέπεις και το μέλλον. Ναι. Πες μου και τίποτα άλλο για να ξέρω. Πέστε μου όλα. Τα υπόλοιπα τα ξέρει Άση Μπίλιου. Αλλά μου είπε η Άση ότι από Μάρτη τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Η Άνοιξη, δηλαδή, σύμφωνα με τα άστρα, λέτε να κρύβει ένα νέο πραγματικό έρωτα αυτή τη φορά για την παρουσιάστρια.